Καλησπέρα, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Θυελώδεις άνεμοι σφυροκοπούν την Κρήτη, με τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες να έχουν εμφανιστεί ήδη από νωρίς το πρωί. Την ίδια ώρα η πυροσβεστική υπηρεσία έτρεχε για κοπές δέντρων αλλά και για τον απεγκλωβισμό ατόμων από ασανσέρ, ενώ σήμερα θα παραμείνει κλειστό το Παγκρίτιο στάδιο, το στάδιο Ελευθερίας και το ανοιχτό κολυμβητήριο. Ανατριχιαστικές είναι οι αποκαλύψεις του πρώην Προέδρου του ΕΦΕΤ για τα ξένα σώματα που επιτρέπεται να υπάρχουν μέσα στα τρόφιμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως μέσα στο κακάο υπάρχουν και νόσεις ποντικών και μέσα στη ρίγανη μέρη εντόμων, κι όμως υπάρχουν. Η σπουδαιότητα της σωματικής άσκησης αποδεικνύεται για άλλη μία φορά και μέσα από μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη και αφορά τα χρόνια που ζούμε. Μειώστε το καθισιό έστω για μισή ώρα και έτσι θα μειωθεί και η πιθανότητα πρόωρου θανάτου. Πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.